Ναι, μια φορά λέει παντρεύτηκε ένας. Ναι. Και λέει τη γυναίκα του Γιάε, όπου θες πήγαινε, μόνο λέει στο στάβλο που είναι το μαύρο άλογο, μη σημώσεις. Γιατί είναι λέει πολύ άγριο, ρε παιδί μου, είναι επικίνδυνο τέλος πάντων. Πρόσεξε καλά, λέει, εγώ στο λέω. Ναι. Λέει εντάξει, πραγματικά δεν πήγαινε αυτή καθόλου εκεί. Αλλά μετά λέει περίπου από 2 χρόνια το ξέχασε. Και μπήκε μια μέρα στο στάβλο, της καθίσε ένα τζινίδι. Και τη σκότωσε. Σόπα. Ναι. Με τη μία. Στην κηδεία λέει, θωρεί ο παπάς ότι να πηγαίνουν να του δώσουν τα συλληπιτήρια, άμα ήταν γυναίκα έκανε, έγνεφε προς τα κάτω. Και άμα λέει σήμερα κανείς άντρας να του δώσει τα συλληπιτήρια, έκανε. Να πάει η γυναίκα, να πάει άντρας. Μα για τα λέει, μην τα γίνεται αδάτο να το πράγμα λέει με τσι. Τέλος πάντων, αυτός ξαναπαντρεύτηκε λέει. Και είπε τη δεύτερη γυναίκα, Γιάε, σε παρακαλώ πολύ, ένα πράγμα θα σου πω να προσέξεις. Μόνο και ό,τι άλλο θες κάνει. Στο στάβλο που είναι το μαύρο άλογο, δεν ασημώνει. Γιατί είναι πολύ άγριο και είναι πολύ επικίνδυνο. Λέει αυτή, εντάξει, εντάξει, Παναγία μου. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, δεν ασημώνει πραγματικά. Αλλά στα 2,5 λέει, χρόνια πάλι απάνω, εξεχάστηκε κι αυτή και μπαίνει στο στάβλο, τη καθίζει ένα τζινίδι, να δει κι αυτή τέζα. Στην κηδεία πάλι τα ίδια. Μόλις θέλει να πάει να του δώσει τα συλληπιτήρια άντρας, κεφαλή προς τα πάνω. Να πάει η γυναίκα να τον συλληπιθεί. Κεφαλή προς τα κάτω. Ναι. Λέει ο παπάς, σήμερα τον ερωτήξω να πούμε, δεν γίνεται. Τον πήρε λέει κάποια στιγμή παράμερα, την ώρα που τελείωνε τώρα η τελετή, και του λέει, μπρέση του λέει, μα πέμψε παρακαλώ πολύ, γιάντα άμα σημώνει άντρας και σε συλληπείτε, κάνεις την κεφαλή σου προς τα πάνω, και άμα είναι γυναίκα, κάνεις προς τα κάτω. Άμα είναι λέει γυναίκα, μου λέει ζωή σε εσάς. Και της κάνω ευχαριστώ. Και άμα είναι λέει άντρας, μου λέει πουλήστε το άλογο.